Στη θέση νούμερο 6 απολαύσαμε τους πρωτοεμφανιζόμενους Exist στο κομμάτι Ψηλά Μαζί Σου. Νέα είσοδος από νέους καλλιτέχνες που πάρα πολύ μας αρέσουν και περιμένουμε και άλλα από αυτούς. Περάμε όμως τώρα πάλι στο σοφάκι μας. Επιτρέψέ μου, Σοφία μου. Η οποία, ποια είναι τα όνειρά σου για τη μουσική σου? Γενικότερα θέλω τα τραγούδια μου να ταξιδεύουν, μιας και είμαι και δημιουργός και γράφω τα τραγούδια μου και τη μουσική και τους στίχους και την ενορχήστρωση. Να πούμε ότι την πρώτη σου δουλειά, τον δίσκο που... Πότε... Ούτε ένας χρόνος έχει κλείσει. Ένας χρόνος. Έχεις κλείσει ένας κλόνος. Έχει κλείσει ένας κλόνος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Μουσική εσύ, στίχους εσύ, ενορχήστρωση εσύ, όλα εσύ. Ναι. Μπράβο σου. Πώς και έτσι. Δεν εμπιστεύεσαι άλλους ανθρώπους, δεν έχεις βρει κάποιον να ταιριάζει επαγγελματικά ή αφού μπορείς γιατί να μην το κάνεις? Κοίταξε, σαν γνήσιο κρυάρι που είμαι, πιστεύω ότι εμείς θα κάνουμε όλα καλύτερα από τους υπόλοιπους. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Έχω πάρα πολύ αξιόλογο συνεργάτη και είμαι πολύ τυχερή γι' αυτό. Όλη η μουσική που συνεργάζομαι είναι εξαιρετική μουσική και εξαιρετικά παιδιά. Αλλά εντάξει, η μουσική, έχω κάποια πράγματα μέσα στο μυαλό μου όπως θα ήθελα να τα ακούσω. Και έτσι προέκυψε και έκανα και την ενορχήστρωση. Αλλά δεν είμαι, μάλλον είμαι ανοιχτή γενικότερα σε αυτό. Και νομίζω ότι καλό είναι να υπάρχει μια εξειδίκευση. Δηλαδή, η ενορχήστρωση είναι σίγουρα μια δουλειά που καλό είναι να την κάνουν οι άνθρωποι που είναι εξειδικευμένοι σε αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, μια χαρά τα πήγες. Και θέλω στη συνέχεια να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Βέβαια, θα σε έχουν ερωτήσει 100.000 φορές όσον αφορά τα δανεικά ή ιδανικά. Πόσες φορές έγραψες το τραγούδι αυτό? Δηλαδή, γιατί κάνεις τη φωνή, κάνεις τα φωνητικά, τα κάνεις όλα μόνη σου, έτσι. Εγώ δεν ξέρω πόσες φορές μπήκες στο στούδιο ξεχωριστά. Θα μας πεις σε λίγο για να είναι έκπληξη. Εμείς για την ώρα πάμε να απολαύσουμε Play Hard από David Guetta, Eiko και Nigo.